Βιβλίο Ψαλμί, τον Ψαλμό Λάμπτα Ζήτα. Σελίδα 529. Ψαλμός Λάμπτα Ζήτα. Σελίδα 529, Ψαλμός Λάμπτα Ζήτα. Μία γανάκτη δια τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας τους ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκη την γην και νέμου την αλήθειαν. Και εφραίνω εν Κυρίω και θέλησι δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Ανάθεση στον Κύριον την οδό σου και έλπιζε επ' αυτόν. Και αυτός θέλει ενεργήσει και θέλει εξάξει ως φως τη δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσηβρίαν. Αναπαύω επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μία γανάκτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού διάνθρωπων πράττοντα παρανομίας, πάυσον από θυμού και άφε στην οργήν, μη δόλουσα γανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουσιν εξολοθρευθεί, οι δε προσμένονται στον Κύριον ούτη θέλουσιν κληρονομήσει την γην. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δε θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπο αυτού και δε θέλει ευρεθεί. Οι πραείς όμως θέλουσιν κληρονομήσει την γην και θέλουσιν κατατρυφά εν πολύ ειρήνη. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού του σεδούντας αυτού. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού. Αμήν. Ο Δαβίδ, δούλος του Θεού, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός επειδή η καρδιά του ήταν κατά την καρδία του Κυρίου ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα αυτού, στα γεράματά του γράφει τον ψαλμό αυτό «Δια Πνεύματος Αγίου αφενός μεν, αφετέρου και εκ της προσωπικής και δικής του εμπειρίας». Λέγοντας «Αδελφέ πρόσεχε, μην αγανακτείς δια τους πονηρευωμένους». Μην αγανακτείς και χάνεις την ειρήνη σου. Μην αγανακτείς και θυμώνεις, οργίζεσαι. Μην αγανακτείς και χάνεις τον ύπνο σου. Μην αγανακτείς και χάνεις την παρουσία του Κυρίου. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγανακτείς. Σαν να είναι κάτι παράξενο. Κάτι που δεν μπορούσες να το φανταστείς. Ο πονηρός πράττει πονηριές. Γιατί αγανακτείς, τι περιμένεις ο πονηρός άνθρωπος να πράξει. Πονηριές θα πράττει. Ο κακός κακίες, ο άδικος οδικίες, ο σκληρός θα συμπεριφέρεται με σκληρότητα, ο άγιος με αγιασμό, ο δίκαιος με δικαιοσύνη. Τι είναι αυτό που μας κάνει εμάς τους ανθρώπους να αγανακτούμε με τις πονηριές των πονηρών, με τις αδικίες των αδίκων? Ο εξωτερικός μας άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει δια της όψεως και όχι δια της πίστεως. Ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει με αυτά που νομίζει, με αυτά που θέλει και με αυτά που του αρέσουν. Αυτό λέει ο Θεός, πρόσεχε, μην αγανακτείς δια τους πονηρευωμένους, πάυσον από θυμού, άφε στην οργή, μη δόλους αγανάκτη, γιατί θα αρχίζεις και εσύ τώρα να πράττεις πονηρά. Αν αγανακτείς με τους πονηρούς για τις πονηριές τους, θα φτάσεις και εσύ να πράττεις πονηρά. Αν αγανακτείς με τους κακούς για τις κακίες τους, θα αρχίζεις να πράττεις και εσύ κακίες. Αν αγανακτείς με τους αδίκους για τις αδικίες τους, θα κάνεις και εσύ αδικίες.
πρόσεχε, μην αγανακτείς, μην ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας που πράττουν παρανομίες και κατεβοδώνονται εις την οδόν αυτού. Με πονηριές και παρανομίες καταρχάς τα καταφέρνουν οι πονηροί και οι παράνομοι άνθρωποι. Εσύ αυτούς ζηλεύεις, αυτούς κοιτάς. Εκεί αγανακτείς, τι είναι αυτά? Δεν ξέρεις, δεν έχεις διαβάσει στο Λόγο του Θεού ότι αυτοί ταχαίως σαν το χόρτο θα κοπούνε και σαν τη χλωρά βοτάνη θα καταμαρανθούνε? Αυτό είναι το τέλος τους. Και εσύ αγανακτείς με τις πονηριές των πονηρών και με τις παρανομίες των παρανόμων και τους ζηλεύεις κιόλας, γιατί καταρχάς τα καταφέρνουνε, λες και δεν υπάρχει Θεός. Γίνεσαι άφρον και λες δεν υπάρχει Θεός. Λες και δεν υπάρχει Θεός και δεν μπορεί να επέμβει και δεν μπορεί να αναλάβει. Δεν ξέρει. Αντιθέτως, εσύ πρέπει να συμπεριφέρεσαι με διαφορετικό τρόπο. Έχεις αιτήματα, έχεις ζητήματα, έχεις θέματα στη ζωή σου. Αντί να αγανακτείς και να χάνεις την ειρήνη σου και την παρουσία του Θεού, καλό είναι να κοιτάξεις τον εαυτό σου, τα ζητήματά σου, τα θέματά σου, τα αιτήματά σου, τα προβλήματά σου, τα δικά σου. Γι' αυτό, για να σου δώσει ο Θεός τα ζητήματα της καρδιάς σου, πάρε το βλέμμα σου από τους πονηρούς, τους άνομους, τους κακούς, τους άδικους και έλπιζε επί των Κύριων πρώτων. Πράτε το αγαθόν δεύτερον. Κατοίκη τη γη, μην πετάς στα σύννεφα. Στη γη να κάθεσαι. Εκεί που σε έχει βάλει ο Θεός, μη φαντάζεσαι, μη νομίζεις, μην ελπίζεις πράγματα. Μόνο στο Θεό να ελπίζεις. Μην περιμένεις. Μόνο από το Θεό να περιμένεις. Ναι μου την αλήθεια, διάβαζε το Λόγο του Θεού, άκου το Λόγο του Θεού. Εφραίνου στον Κύριο, κάνε η χαρά σου να είναι ο Χριστός. Μην περιμένεις από αλλού χαρά. Δεν υπάρχει αλλού χαρά. Δεν υπάρχει αλλού ειρήνη. Και τότε ο Κύριος θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να προσευχόμαστε να μας ακούει και να μας απαντάει ο Θεός. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα της προσωπικής μου ζωής. Θέλω να γονατίζω, να προσεύχομαι, να ξέρω τι με ακούει ο Θεός, και όταν ξέρω τι με ακούει ο Θεός, ξέρω ότι θα μου απαντήσει ο Θεός. Αλλά αν αγανακτώ με αυτά που δεν βλέπω δίπλα μου, πάει η παρουσία του Θεού, πάνε τα αιτήματά μου, πάει η σχέση μου με το Θεό, πάει η πνευματική μου ζωή. Είμαι ένας άνθρωπος άθλιος. Γιατί βαδίζω με αυτά που βλέπω, με αυτά που ακούω, με αυτά που αισθάνομαι και όχι με αυτά που μου λέει ο Θεός και στα οποία πιστεύω και ελπίζω. Σήμερα να αλλάξουμε λογική, αδελφοί μου. Όλοι μας να αλλάξουμε λογική. Και το πρώτο μου θέμα προσωπικά αλλά και ολονών μας είναι να ακούει την προσευχή μου ο Θεός. Να μην είναι μία προσευχή άχρηστη, ματέα. Και η προσευχή μου είναι άχρηστη και ματέα όταν αγανακτώ. Άκου να δεις γιατί αγανακτεί ο άνθρωπος. Επειδή ο πονηρός κάνει πονηριές, λες και τι θα έκανε. Επειδή ο άνομος κάνει ανομίες, λες και τι θα έκανε. Και αντί να κοιτάω απάνω στον Κύριό μου, κοιτάω γύρω μου. Αγανακτώ, θυμώνω, βράζω, πνίγομαι από το δίκαιο μου γιατί με αδικούνε. Μα τι θα σε κάνω, ο άδικος θα σε αδικεί. Και ο Θεός λέει σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Έχεις αιτήματα αλλά σε μένα.
προσπαθείς να τα τακτοποιήσεις μόνος σου με τη δικαιοσύνη σου, με την ικανότητά σου. Έλα σε μένα. Σε μένα έλπιζε. Σε μένα πίστευε. Εμένα να ακούς, εμένα να ακολουθείς. Εμένα να λατρεύεις, εμένα να δοξάζεις. Μόνο εγώ είμαι για σένα. Εσύ είσαι για μένα, λέει ο Θεός. Ξαναλέω, μόνο εγώ είμαι για σένα. Εσύ είσαι μόνο για μένα. Υπάρχει μια σχέση απόλυτης ταύτισης, εξάρτησης προσωπικής σου με τον Κύριο. Τι κάνουμε τότε, γιατί ερχόμαστε εκκλησία? Τι περιμένουμε? Να τακτοποιήσουμε εμείς τα ζητήματά μας? Να τα τακτοποιήσουν οι άλλοι άνθρωποι τα ζητήματά μας? Είναι δυνατόν? Αναπαύου λοιπόν επί των Κύριων. Ανάπαυσε την ψυχή σου στον Χριστό. Μη θυμώνεις, μην αγριεύεις, μην αγανακτείς. Διότι οι πονηρευόμενοι θα εξολοθρευθούν. Πρόσεξε όμως, αν αγανακτείς, θα πράξεις και εσύ πονηρά, θα γίνεις και εσύ πονηρός, θα εξολοθρευθείς και εσύ. Θα πάρεις το δρόμο των πονηρευομένων. Οι προσμένονται στον Κύριο όμως θα κληρονομήσουν τη γη της ευλογίας. Αυτοί που προσμένουν το Χριστό και αυτοί που προσμένουν από το Χριστό. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, όσο και καλός να είναι. Ο μόνος ο οποίος σ' ακούει, σε παρακολουθεί, σε παρατηρεί, ενδιαφέρεται για σένα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο Αυτός. Μόνο Αυτός. Μόνο Αυτός. Θα επαναλάβω αυτό που είπα πιο πριν. Μόνο ο Χριστός είναι για σένα. Εσύ είσαι μόνο για το Χριστό. Μόνο για το Χριστό. Εάν είσαι μόνο για το Χριστό, Αυτόν θα προσμένεις. Από Αυτόν θα προσμένεις. Σε Αυτόν θα ελπίζεις. Αυτόν θα ζητάς να σου μιλήσει. Αυτόν θα ακολουθείς. Μόνον Αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος. Γιατί εάν γίνεις ασεβής εξαιτίας της αρέσκειάς σου, της θέλησής σου και της γνώμης σου, τότε μάθε ότι ασεβής σε λίγο δεν θα υπάρχει. Θα ψάχνεις να βρεις τον τόπο αυτού και δεν τον βρίσκεις. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Αν αγανακτείς, χάνεις την πραότητά σου. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη της ευλογίας και θα απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού και στη ζωή τους με μεγάλη ειρήνη. Οι πραείς εν Κυρίω, καθώς ο Χριστός είπε, μάθετε από εμώ ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Προσδιορισμένη ευλογία είναι στους πραείς και στους ειρηνικούς και στους ειρηνοποιούς. Ο ασεβής μηχανάται. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν μας τα λέει ο Θεός για να κοιτάμε τους άλλους, για να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Ο ασεβής μηχανάται. Μήπως μηχανάσαι? Μήπως κάνεις διεργασίες στο μυαλό σου? Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου. Ωραία. Ο ασεβής αυτή τη δουλειά κάνει. Θα σκέφτεται, θα φαντάζεται, θα κάνει σχέδια εναντίον σου. Και λοιπόν, θα λέει, θα κατακρίνει, θα κρίνει, θα κουβεντιάζει, θα σχεδιάζει. Και λοιπόν, ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου. Τρίζει τα δόντια του, τον μισεί το δίκαιο. Τι θα τον αγαπάει? Περιμένεις ο άνομος, ο πονηρευόμενος,
ο ασεβής να σ' αγαπάει? Θα σ' αγαπήσει πότε? Όταν γίνεις ίδιος με αυτόν, ναι. Αν εσύ με την παρουσία σου που είσαι φως Χριστού τον ελέγχεις, όχι με τα λόγια σου, την παρουσία σου τον ελέγχεις και στην πραγματικότητα τον ταπεινώνεις για τις πονηριές του, για τις αδικίες του, για τις ανομίες του, για τις κακίες του, θα σ' αγαπάει. Και εμείς εν πάση περιπτώσει έχουμε πέσει τόσο χαμηλά που ελπίζουμε στην αγάπη των ασεβών. Δεν μ' αγαπάει αυτός, αυτό λοιπόν να σ' αγάπαει κιόλας. Δεν με θέλει για παρέα του αυτός, μα αυτό ήταν, αν ήταν δυνατόν να σε θέλει αυτός για παρέα του. Αφού αυτός όλο πονηριές λέει, μέσα στην αμαρτία είναι, μέσα στην ανομία είναι, όλο σε παραβάσεις στο λόγο του Θεού είναι και περιμένεις να σ' αγαπάει και αγανακτείς και θυμώνεις. Όλο, κοίτα τι μου κάνει, με πειράζει. Και λοιπόν, λέει για μένα, με κατηγορεί. Τι θα έλεγε, μπράβο. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι σαν να λες, ο διάβολος θέλω να μου λέει καλά λόγια, να μ' αγαπάει. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια λογική, τέτοια σκέψη και να χάνουμε την παρουσία του Θεού, την ειρήνη του Θεού, την ευλογία του Θεού? Να εμποδίζουμε τις προσευχές μας να φτάνουν στον ουρανό από μια τέτοια, συγχώρεσέ με Θεέ μου, ανοησία. Αγανακτό. Γιατί? Άκουσες τι είπε ο πονηρός? Άκουσα. Και δεν αγανακτείς? Όχι. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει τι θα πει ο Κύριος. Θέλω να ακούσω τη φωνή του Θεού μου. Αυτός με ενδιαφέρει τι θα πει. Γι' αυτό και αφήνω τον πονερό, αφήνω τον άνομο, αφήνω τον ασεβή, αφήνω τον άδικο στην κακία του, στην πονηριά του και τρέχω στο ταμείο μου. Και ούτε αναφέρομαι σε αυτόν. Δεν με απασχολεί. Το έχω πει πολλές φορές. Με το διάβολο έχουμε κόψει κάθε διπλωματική επαφή και σχέση. Ή δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν, ναι. Ούτε με τα παιδιά του. Και αν κάτι έχουμε στο μυαλό μας, είναι αγάπη και προσευχόμαστε ο Κύριος να τους ελεήσει, να τους ευλογήσει και να τους φέρει σε μετάνοια. Όχι αγανάκτηση δεν έχουμε, θλίψη έχουμε. Γιατί δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος, ο διάβολος είναι από πίσω και τον σπρώγνει και τον γκουρντίζει για να επιτεθεί εναντίον σου. Ευλόγησέ τον εσύ, αγαθοποίησέ τον εσύ, προσευχήσου εσύ για αυτόν εσύ, να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Για σκέψου να ακούσει την προσευχή σου και να τον σώσει και να τον κάνει αδελφό σου τώρα που δεν τον χωνεύεις. Γιατί δεν τον χωνεύεις? Γιατί είναι πονηρός? Και λοιπόν, δεν λέει ο Κύριός μας να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Δεν λέει ο Κύριός μας να ευλογούμε τους καταρρωμένους μας? Να αγαθοποιούμε αυτούς που μας κακοποιούνε? Δεν είμαστε αδερφοί εκ του κόσμου τούτου. Δεν έχουμε σχέση με τον κόσμο αυτό. Εμάς Κύριός μας και ο Θεός μας είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και Πατέρας μας είναι ο ουράνιος Θεός που είναι αγάπη. Και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη. Για ποιους? Για όλους. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Αλλά όπως ο Χριστός θέλει και ο δούλος του Θεού να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μετανοήσουν, να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας, να δεχθούν το Χριστό και να τους κάνει ο Θεός αδέλφια μας, να πάμε μαζί στον ουρανό. Δεν αγανακτούμε. Τι
κάνουμε? Ένα πράγμα. Δοξάζουμε το Θεό που δεν είμαστε πονηροί, που δεν είμαστε άδικοι, που δεν είμαστε ασεβείς, γιατί κάποτε είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Αλλά ήρθε ο Θεός στη ζωή μας, άλλαξε την καρδιά μας, άλλαξε την ψυχή μας, μας ελευθέρωσε από τα δεσμά. Δεσμά, όχι αστεία. Δεσμά αδικίας. Μας ελευθέρωσε από φυλάκιση. Φυλακισμένοι από τα πάθη μας ήμασταν. Εγώ ήμουνα, δεν ξέρω εσείς, μακάρι να μην ήσασταν. Με ελευθέρωσε ο Θεός. Με αγίασε ο Θεός. Και τώρα τι θέλω? Όλους, Κύριε μου, σαν και εμένα. Όλους, Χριστέ μου. Γιατί εγώ ήμουν χειρότερος από όλους αυτούς. Και βρήκα χάρη ενώπιόν σου. Με ελέησες, με ευλόγησες. Με έκανες παιδί σου. Θέλω να σε πλησιάζω και να χαίρεσαι όταν προσεύχομαι. Δεν θέλω να λυπώ το Πνεύμα σου το Άγιο. Όπως εσύ αγωνίζεσαι να μου δίνεις χαρά. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Και εγώ θέλω, Κύριε, με τη ζωή μου να σου δίνω χαρά. Θέλω να σε κάνω να χαίρεσαι με τα λόγια μου, με τις σκέψεις μου, με τη μετάνοιά μου για τα λάθη μου, με την εξομολόγησή μου για τις αμαρτίες μου. Θέλω να δοξάζεσαι στη ζωή μου, να χαίρεσαι στη ζωή μου. Δεν θέλω μόνο με τα λόγια να σ' αγαπάω. Θέλω να σ' αγαπάω με έργο και με αλήθεια. Θέλω να είσαι εσύ για μένα, αλλά θέλω και εγώ να είμαι για σένα. Θέλω να είμαστε φίλοι, αδελφοί. Θέλω, όπως μ' αγαπάς, να σ' αγαπάω. Θέλω η σχέση μου να είναι μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης. Και θέλω να έχω το δικό σου το Πνεύμα που βρέχει σε αδικαίους και αδίκους, που τους αγαπάς όλους, που πέθανες για όλους. Θέλω να σου μοιάζω, Χριστέ μου. Αμήν. Αμήν, Κύριε μου. Να ψάλουμε τον ύμνο 168. Από τα μεγάλα υμνολόγια. Χριστέ μου, βοήθησέ μας, Κύριε μου.